Γεια σας. Σήμερα θα δούμε μαζί τη νέα σειρά μηχανημάτων GP. Η σειρά αυτή αποτελείται από δύο μοντέλα, δύο μεγέθη. Το GP1871F που είναι στις 7 inches και είναι και το GP1971F που είναι στις 9 inches. Τα νέα μας μοντέλα έρχονται να αντικαταστήσουν την πολύ επιτυχημένη σειρά GP1670F και 1870F και οι βασικές διαφορές του είναι τρεις. Εδώ μιλάμε για πλήρη touchscreen οθόνες. Έχουμε, εκτός από τη λειτουργία του GPS plotter βυθόμετρο, μπορούμε να συνδέσουμε και ραντάρ και επίσης αλλάζουν τα μεγέθη. Έχουμε 7 και 9 inches. Στη νέα σειρά έχουμε δυνατότητα να συνδέσουμε και αισθητήρες όσο αφορά το βυθόμετρο που δουλεύουν στη συνηθισμένη μας τεχνολογία που δουλεύει συχνότητες 50 και 200, αλλά μπορούμε να συνδέσουμε και νέας γενιάς αισθητήρες που είναι οι λεγόμενες αισθητήρες CHIRP. Όσο αφορά στο plotter, χρησιμοποιούμε τις κάρτες CMAP4D. Με τους 4D έχουμε δυνατότητα να βλέπουμε απεικόνιση και 2D και 3D. Οι κάρτες μας είναι σε microSD, όπως είναι η καρτούλα αυτή εδώ. Θα προχωρήσουμε λίγο να δούμε στο τι αισθητήρες μπορούμε να συνδέσουμε πάνω στο βυθόμετρό μας. Και είπαμε όσο αφορά την τεχνολογία του βυθομέτρου που είναι για 50 και 200 χιλιόκυκλους, έχουμε τους απλούς αισθητήρες όπως είναι ο συγκεκριμένος Sermar P66 που είναι για πρίμνη και είναι στα 600 W. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αισθητήρες που είναι στα 1000 W, πάλι με τεχνολογία απλή που είναι στους 50 και 200 χιλιοκύκλους. Και σύν της άλλης ότι ο αισθητήρας μας μπορεί να είναι είτε μπρούτζινος είτε πλαστικός ανάλογα τον τύπο του σκάφους και να επιλέξουμε μετά για τεχνολογία CHIRP αντίστοιχους αισθητήρες. Παράδειγμα, ο αισθητήρας συγκεκριμένος υπάρχει ο αντίστοιχος αισθητήρας που είναι ο TM150 της Sermar που είναι πάλι για πρίμνη και δουλεύει CHIRP 300 W και το μηχάνημα τον υποστηρίζει. Και 1000 W αισθητήρες CHIRP, είτε πρίμνης είτε περαστούς σε μπρούτζινους ή πλαστικούς. Από εκεί και πέρα το μηχάνημά μας μπορεί να δουλέψει και σαν ραντάρ. Για τη λειτουργία του ραντάρ τώρα, χρειαζόμαστε αποκλειστικά την κεραία DRS4W και η καινοτομία είναι ότι η σύνδεση με τις οθόνες γίνεται ασύρματα, δηλαδή με Wi-Fi. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο κομμάτι των συνδέσεων. Εδώ έχουμε είσοδο για το ρεύμα, δηλαδή για την τροφοδοσία μας. Έχουμε την είσοδο για τον αισθητήρα βάθους, δηλαδή για το μάτι που θα χρησιμοποιήσουμε είτε είναι απλό είτε είναι CHIRP. Και εδώ έχουμε για τη σύνδεση με το δίκτυο NMEA 2000, το λεγόμενο CAN bus. Και επίσης τη σύνδεση με δίκτυο με πρωτόκολλο NMEA 0183 που εμπεριέχεται μέσα στο καλώδιο της τροφοδοσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνδέσει το μεγαλύτερο της σειράς, το 9 inch on 1971F, που δεν έχει καμία διαφορά από το μικρότερο μοντέλο που είναι στις 7 inches. Πάμε να δούμε λίγο στο μηχάνημά μας όταν το ανοίγουμε, όταν το βγάζουμε από τη συσκευασία και το βάζουμε στο σκάφος μας, τις αρχικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε. Η πρώτη εικόνα που εμφανίζεται ανοίγοντας το μηχάνημά μας και θέλοντας να βάλουμε τις αρχικές ρυθμίσεις, τις βασικές ρυθμίσεις, είναι αυτή εδώ. Επιλέγουμε τη γλώσσα που επιθυμούμε, στην προκειμένη περίπτωση ελληνικά. Επιλέγουμε τις μονάδες μέτρησης, παράδειγμα, στο βάθος, επιλέγουμε μέτρα. Στο μέγεθος των ψαριών επιλέγουμε σαντιμέτρ και όχι ίντσες. Στη θερμοκρασία επιλέγουμε Κελσίου. Αμέσως μετά έχουμε την επιλογή να λειτουργήσουμε το μηχάνημά μας σε προσομοίωση, δηλαδή σε demo. Η λειτουργία της προσομοίωσης μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε εξάσκηση των λειτουργιών, είτε είμαστε στο σκάφος, είτε είμαστε στη θάλασσα. Πατάμε το OK και εμφανίζεται το μήνυμα ότι οι χάρτες μας δεν είναι εγκεκριμένου τύπου, αλλά είναι για χρήση ερασιτεχνική. Πατώντας το OK, το μηχάνημά μας μπαίνει στη λειτουργία του GPS plotter. Η επόμενη εικόνα που συναντάμε είναι η ερώτηση από το μηχάνημα αν θέλουμε να δούμε το σύντομο οδηγό, δηλαδή έναν γρήγορο οδηγό που να μας εξηγεί τις λειτουργίες. Καλό είναι ότι όταν τα ανοίγουμε το μηχάνημα να το δούμε αυτό. Πατώντας το ναι και θα πούμε ξεκινάει ο οδηγός, θα μας πει ότι το μηχάνημά μας
σε διάφορες πλευρές που έχει, ότι τι περιλαμβάνει. Δηλαδή, έχουμε, μας λέει εδώ στην αριστερή πλευρά, έχουμε είσοδο για δύο micro SD. Η μία μπορεί να είναι ο χάρτης και η άλλη μπορεί να είναι μια κάρτα που να αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας. Δηλαδή, σημάδια που έχουμε για το ψάρεμα, απορίες που κάνουμε για το ταξίδι μας. Επίσης, εδώ μας δείχνει ότι πώς πρέπει να είναι κλειστή η θύρα για τις micro SD, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με την υγρασία ή με τα νερά που μπορεί να μπουν μέσα. Προχωράμε στην επόμενη σελίδα και μας δείχνει ότι σέρνοντας το δάχτυλό μας πάνω στην οθόνη, έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά μια μπάρα, ένα μενού που μας εμφανίζει κάποια δεδομένα και από δεξιά προς αριστερά κάποιες επιλογές όσο αφορά την αυσιπλοεία. Επίσης, εμφανίζονται οθόνες μενού και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, πάλι σέρνουμε το δάχτυλό μας από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω και εμφανίζεται ένα άλλο μενού, κάποιες άλλες μπάρες που θα τις δούμε στην πορεία ποιες λειτουργίες μας προσφέρουν. Επίσης, την οθόνη μας μπορούμε να τη χωρίσουμε σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μόνο GPS plotter, μπορούμε να έχουμε μόνο βυθόμετρο, μπορούμε να έχουμε την οθόνη μας χωρισμένη στη μέση ή μπορούμε να την έχουμε χωρισμένη σε τρία κομμάτια, να το πω έτσι, που έχει GPS plotter, βυθόμετρο, ραντάρ ή τα όργανα της μηχανής μας. Θα τα αναλύσουμε και πιο κάτω βέβαια στο βίντεο. Τώρα, βάζοντας ένα σημείο στο χάρτη μας, μπορούμε, ακουμπώντας την οθόνη πάνω στο σημείο, να το μετακινήσουμε, δηλαδή να το αλλάξουμε θέση, ή όταν έχουμε μια πορεία, μπορούμε να μετακινήσουμε την πορεία αυτή πάρα πολύ απλά με ένα άγγιγμα. Εδώ έχουμε μια άλλη επιλογή. Στις μπάρες των δεδομένων που μας εμφανίζονται, μπορούμε, πατώντας πάνω το δάχτυλό μας, να επιλέξουμε ποια δεδομένα θέλουμε εμείς. Δηλαδή, καταρχήν μπορούμε να επιλέξουμε ότι αν θέλουμε 2, 3 ή 5, και μπορούμε να επιλέξουμε και ποια δεδομένα από όλα θέλουμε εμείς να βλέπουμε γρήγορα πάνω στην οθόνη του μηχανήματός μας. Δίπλα μας δείχνει τη δυνατότητα που έχουμε ώστε να φτιάξουμε κάποιες οθόνες που προτιμούμε, δηλαδή να έχουμε κάποιες οθόνες έτοιμες και αν ενεργοποιήσουμε ότι αυτή η οθόνη θέλουμε να εμφανίζεται στο γρήγορο μενού, να μπορούμε να την έχουμε σαν επιλογή πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να χρειαστεί να ξαναμπαίνουμε μέσα στο μενού του μηχανήματος για να βρούμε την οθόνη αυτή. Προχωρώντας παρακάτω, βλέπουμε ότι ο χάρτης μας έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και 2D, δηλαδή δύο διαστάσεων, και 3D, τριών διαστάσεων. Η λειτουργία του στο να το φέρουμε σε 2D ή 3D είναι πάρα πολύ απλή. Με τα δύο μας δάχτυλα απλά σέρνουμε την οθόνη πάνω και κάτω και ο χάρτης γυρίζει αυτόματα. Με την τρισδιάστατη απεικόνηση έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το χάρτη και να τον γυρίζουμε από όλες τις πλευρές πάρα πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας τα δύο μας δάχτυλα. Σε αυτή την εικόνα μας εξηγεί ότι χτυπώντας τα δυο μας δάχτυλα πάνω στην οθόνη μπορούμε να κάνουμε λήψη στιγμιότυπου, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε τη φωτογραφία, την εικόνα που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Και τέλος, βλέπουμε ότι όταν έχουμε χωρίσει το μηχάνημά μας, την οθόνη μας, σε τρία διαφορετικά πλαίσια, με διπλό χτύπημα πάνω στο πλαίσιο αυτό που επιθυμούμε εμείς, να μεγαλώσει και να γίνει η οθόνη μας όλο το πλαίσιο αυτό που μας ενδιαφέρει. Όπως θα είδατε, με πολύ απλές εικόνες, ο οδηγός μας εξηγεί τις λειτουργίες του μηχανήματος. Επίσης, μέσα στη συσκευασία υπάρχει ο ίδιος οδηγός σαν εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσουμε να αναλύουμε τις λειτουργίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου, θα ήθελα να τονίσω ότι το μηχάνημα είναι έτοιμο προς χρήση. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν το μηχάνημα σαν GPS plotter και αν θέλουμε να το λειτουργήσουμε και σαν βυθόμετρο, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του δηλώσουμε τον αισθητήρα βάθους, δηλαδή το μάτι, που διαθέτουμε στο σκάφος μας. Η κίνηση είναι πολύ απλή, μπαίνουμε στο μενού, ρυθμίσεις, ανοιχνευτής ψαριών και πάμε στις αρχικές ρυθμίσεις και επιλέγουμε τον αισθητήρα. Ποιο κωδικό έχουμε στο σκάφος. Αφού το επιλέξουμε, γυρίζουμε πίσω και το μηχάνημά μας είναι έτοιμο προς χρήση και για το βυθόμετρο. Στην πρώτη μας επαφή με την οθόνη, όπως προαναφέραμε και είδαμε στο γρήγορο οδηγό, από όλες τις πλευρές εμφανίζεται υπομενού που μας δίνει κάποιες δυνατότητες ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Είτε από πάνω προς τα κάτω, είτε από αριστερά προς τα δεξιά, είτε από κάτω προς τα πάνω. Σε κάθε μία οθόνη έχουμε επιλογή να ενεργοποιήσουμε ή να δούμε κάποια
χαρακτηριστικά που προσφέρει το μηχάνημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε τη θέση μας, την πορεία μας και την ταχύτητά μας. Εάν πατήσουμε πάνω το δάχτυλό μας παρατεταμένα, μας βγαίνει μενού που μπορούμε να επιλέξουμε ποια στοιχεία θέλουμε να δούμε εμείς εδώ. Στο επομενού που βγαίνει από το κάτω μέρος της οθόνης, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες λειτουργίες που θα εμφανίζονται είτε στο χάρτη μας είτε στο βυθόμετρο. Στο μενού από δεξιά προς αριστερά, μας δίνει η δυνατότητα να δούμε κάποιες πολύ βασικές λειτουργίες, όπως το να μετρήσουμε μια απόσταση μεταξύ δύο σημείων ή το να βάλουμε το στίγμα του σκάφους μας. Από πάνω προς τα κάτω εμφανίζονται οι οθόνες που έχουμε προεπιλέξει εμείς να εμφανίζονται αυτή τη λειτουργία για μια γρήγορη επιλογή. Δηλαδή, εδώ έχουμε το GPS plotter και εδώ επιλέγουμε το μηχάνημά μας να γίνει βυθόμετρο. Πάμε να επιλέξουμε και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια οθόνη στο μηχάνημά μας. Επιλέγοντας να δημιουργήσουμε μια νέα οθόνη, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μία λειτουργία, δύο λειτουργίες και τρεις, χωρισμένες στο ίδιο πλαίσιο. Εάν επιλέξουμε να έχουμε χωρισμένη μισή-μισή την οθόνη μας, μπορούμε να σύρουμε πάνω το GPS plotter και να έχουμε και το βυθόμετρο. Πατάμε το OK και η οθόνη μας είναι έτοιμη. Εάν αυτή την οθόνη θέλουμε να τη δούμε στη γρήγορη λειτουργία που είδαμε πριν, που είναι από πάνω προς τα κάτω, πατάμε παρατεταμένα, επιλέγουμε το σύμβολο της πινέζας και η οθόνη μας θα εμφανιστεί μετά. Ας το κάνουμε όμως άλλη μια φορά. Δημιουργία νέας οθόνης, τρία χωρίσματα στην οθόνη μας, GPS plotter, βυθόμετρο, ραντάρ. OK, η οθόνη μας είναι έτοιμη. Για να το δούμε λοιπόν στη γρήγορη λειτουργία. Από πάνω προς τα κάτω, έτοιμες οθόνες, επιλέγουμε μισό-μισό το μηχάνημά μας και έχουμε τη λειτουργία που επιθυμούμε. Εδώ βρισκόμαστε στο κεντρικό μενού του μηχανήματος, όπου εδώ γίνονται όλες οι ρυθμίσεις. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο GPS plotter και στο βυθόμετρο. Μπορούμε να επιλέξουμε το εικονίδιο του σκάφους μας, εάν το σκάφος μας αφήνει ίχνος ή όχι, η γραμμή που αφήνουμε πίσω από το σκάφος. Και μια πολύ ωραία λειτουργία είναι το χρώμα του ίχνους, εάν θα είναι μονόχρωμο ή πολύχρωμο. Διαλέγοντας τα πολλά χρώματα, το ίχνος μας αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη λειτουργία που έχουμε επιλέξει. Δηλαδή, αν επιλέξουμε το βάθος, το χρώμα του ίχνους θα αλλάζει ανάλογα με τις ισοβαθείς, δηλαδή με τα βάθη που διανύει το σκάφος μας. Εάν διαλέξουμε τη διάκριση βυθού, που είναι και η πιο ωραία λειτουργία, αλλάζει το χρώμα ανάλογα με τα υλικά του βυθού. Πάμε να δούμε στα σημεία τα χρώματα και τα εικονίδια που μπορούμε να έχουμε. Μπορούμε να βάλουμε όποιο σύμβολο μας αρέσει εμάς, όπως επίσης και όποιο χρώμα θέλουμε. Στον ανιχνευτή ψαριών, η δυνατότητα που έχουμε είναι να αλλάξουμε το φόντο της οθόνης μας, δηλαδή στο φόντο που θα λειτουργεί το βυθόμετρο. Μπορούμε να επιλέξουμε πόσα χρώματα θα μας εμφανίζει ανάλογα με τη χρωματική παλέτα του βυθομέτρου, όπως επίσης και την ταχύτητα κύλησης της οθόνης, που σαν default, σαν προεπιλεγμένη επιλογή, είναι το 1:1, που είναι και η πιο συνηθισμένη. Στη διάκριση βυθού, το λεγόμενο BDS, το πολύ πετυχημένο σύστημα που έχουμε και στα υπόλοιπα μοντέλα, έχουμε δύο τρόπους παρουσίασης. Την παρουσίαση των γραφικών και την παρουσίαση με το γράφημα της πιθανότητας. Στο AccuFis, το σύστημα μεγέθους μέτρησης των ψαριών, μπορούμε να επιλέξουμε εάν πάνω από κάθε ψάρι που θα εντοπίσουμε θα έχουμε το μέγεθος του ψαριού ή το βάθος που βρίσκεται. Επίσης, αν το σύμβολο είναι μικρό ή μεγάλο, και η ιδιαιτερότητα, η καινοτομία θα το έλεγα, που έχουμε σε αυτό το μοντέλο, είναι ότι έχουμε 4 φίλτρα, δηλαδή 4 επιλογές, ώστε να έχουμε μια εύκολη διάκριση των ψαριών, όχι μόνο από το μέγεθός του, αλλά και από το σύμβολο, αλλά πλέον και από το όνομα που θα του ορίσουμε. Πάμε να το δούμε λίγο. Εδώ ορίζουμε το όνομα. Επιλέγουμε το σύμβολο που μας αρέσει, το χρώμα, και εδώ το ορίζουμε από ποιο μέγεθος και πάνω θέλουμε να μας δείξει αυτό το ψάρι
με αυτό το όνομα και αυτό το χρώμα. Αφού συνεχίσουμε στο επόμενο φίλτρο, μπορούμε να ορίσουμε δεύτερο ψάρι. Άλλο σύμβολο. Χρώμα. Και πάλι το μέγεθος μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι μια κοινοτομία που έχετε να συμπληρώσει το ήδη πολύ πετυχημένο σύστημα μέτρησης μεγέθους των ψαριών AccuFish που γνωρίζουμε και από τα υπόλοιπα μοντέλα. Συνεχίζοντας, πάμε στις αρχικές ρυθμίσεις και έχουμε την επιλογή για την ισχύ της εκπομπής. Εδώ, από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, είναι στο υψηλό. Παίρνουμε το 100% της ισχύς του μηχανήματός μας. Στο χαμηλό το βάζουμε μόνο στην περίπτωση που έχουμε γειτονικό σκάφος και για να μην του δημιουργούμε πρόβλημα χαμηλώνουμε την ένταση της ισχύς μας, αλλά το ίδιο πρέπει να κάνει και εκείνος ώστε να μην εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη του μηχανήματός μας. Και συνεχίζουμε με τη μετατόπιση. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τη μετατόπιση στην ηχό, δηλαδή όταν οι στόχοι μας είναι ασθενείς ή δημιουργούν κάποια κενά, αυξομειώνουμε την ένταση, οπότε θα εμφανιστούν όπως πρέπει και με ζωντανά χρώματα. Επίσης, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη μετατόπιση στο βυθό, στον πυθμένα. Δηλαδή, όταν χάνεται ο πυθμένας μας ή όταν ο πυθμένας είναι χωρίς ζωντανά χρώματα, μπορούμε να αυξομειώσουμε την ένταση και να ομαλοποιήσουμε την εμφάνισή του. Ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα ήθελα να τονίσουμε είναι η αποθήκευση των δεδομένων, δηλαδή στίγματα, πορείες, ρυθμίσεις, στιγμιότυπα που έχουμε τραβήξει με το μηχάνημά μας. Σε αυτή τη σειρά η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Αφού εισάγουμε μία micro SD στην υποδοχή στο πλάι της οθόνης, πηγαίνουμε στα αρχεία και έχουμε την επιλογή να αποθηκεύσουμε είτε τα στιγμιότυπά μας, είτε τα αρχεία μας που είναι οι πορείες και τα σημεία, είτε οι ρυθμίσεις, δηλαδή στιγμιότυπα, εξαγωγή σε κάρτα. Αν είχαμε κάρτα μέσα θα την αναγνώριζε το μηχάνημα, πατάγαμε το OK και ήδη έχουν μεταφερθεί στην κάρτα μας. Στα αρχεία μας βλέπουμε τον αριθμό των αρχείων που έχουμε, δηλαδή όπως τα σημεία και οι πορείες, πηγαίνουμε στην εξαγωγή σε κάρτα SD και τα μεταφέρουμε. Κάτι πάρα πολύ έξυπνο και πρακτικό είναι να εξάγουμε στην κάρτα μας τις ρυθμίσεις από το μηχάνημά μας, δηλαδή εξάγουμε στην κάρτα όλες τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο μενού, οπότε μπορούμε να τις στείλουμε σε μορφή αρχείου σε κάποιο φίλο μας και έτσι να έχει και εκείνος το μηχάνημά του με μια κίνηση ρυθμισμένα. Φεύγοντας από το κεντρικό μενού ρυθμίσεων, μπορούμε να βρούμε αποθηκευμένο μέσα στο μηχάνημα σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις οδηγίες χρήσης που αναφέρουν αναλυτικά τις λειτουργίες του μηχανήματος. Έτσι λοιπόν, δεν χρειάζεται να φέρουμε στο σκάφος μας τον οδηγό χρήσης που υπάρχει μέσα στη συσκευασία. Επίσης, για μελλοντικά, έχουμε πρώτον σύνδεση με μηχανές Yamaha και πλήρη χειρισμό της μηχανής από το όργανο και δεύτερον, αυτό εδώ. Ασύρματο τηλεκοντρόλ με όλες τις οδηγίες για απομακρυσμένη αποθήκευση σημείων, αλλαγή εικόνων και πολλά άλλα που θα μας κάνει τη ζωή εύκολη. Σε πραγματικό χρόνο πάμε να δούμε πόσο εύκολο είναι πάνω στο πλότερ μας να αφήσουμε ένα σημείο, να τραβήξουμε μια πορεία, να δούμε την απόσταση μεταξύ ενός σημείου και του σκάφους. Αν ακουμπήσουμε το δάχτυλό μας πάνω στην οθόνη, επιλέγοντας νέο σημείο, ήδη έχουμε αφήσει ένα σημάδι πάνω στο πλότερ μας. Αν πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο από το σημάδι, μπορούμε να έχουμε επεξεργασία, να αλλάξουμε σύμβολο, να αλλάξουμε χρώμα ή να κάνουμε διαγραφή. Αν τώρα πατήσουμε πάνω στην οθόνη και επιλέξουμε νέο ταξίδι, μπορούμε να δημιουργήσουμε πανεύκολα μια πορεία και να πατήσουμε αποθήκευση. Να της ορίσουμε ένα όνομα που θέλουμε εμείς και να μείνει αποθηκευμένη μέσα στο μηχάνημά μας. Αν πάνω στην πορεία πατήσουμε το δάχτυλό μας και πατήσουμε διαγραφή, η πορεία απλά θα σβηστεί από το χάρτη.
Εδώ η οθόνη μας από δεξιά προς αριστερά θα μας εμφανίσει μια μπάρα που αν πατήσουμε την πρώτη επιλογή θα μας αφήσει το στίγμα, τη θέση του σκάφους. Κάνοντας τώρα zoom μπορούμε να δούμε ότι ήδη έχουμε αφήσει το στίγμα που ήταν πριν το σκάφος μας. Στην ίδια μπάρα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει η επιλογή χάρακας. Αν την επιλέξουμε και αφήσουμε ένα σημείο πάνω στο χάρτη, μπορούμε να δούμε την απόσταση από το σημείο αυτό και τους σκάφους ακριβώς δεξιά κάτω στην οθόνη μας. Οπότε οπουδήποτε πατήσουμε το δάχτυλό μας, μπορούμε να πάρουμε την απόσταση από κάποιο σημείο που μας ενδιαφέρει. Έχουμε ενεργοποιήσει να αφήνουμε το ίχνος πίσω από το σκάφος μας. Το ίχνος αλλάζει χρώματα ανάλογα με το BDS, το σύστημα αναγνώρισης υλικών του πυθμένα. Παίρνοντας το ίχνος τα χρώματα από τη σκληρότητα του πυθμένα, μπορούμε να δούμε εδώ ότι το ίχνος μας έχει αλλάξει ήδη τα χρώματα και βλέπουμε ότι από αυτό το σημείο μέχρι αυτό είναι βράχος, από εδώ μέχρι το σκάφος είναι άμμο, λάσπη, χαλή και αντίστοιχα. Εάν τώρα θέλουμε να οριοθετήσουμε, να σημαδέψουμε και να κρατήσουμε την περιοχή αυτή που έχουμε βρει, που μας ενδιαφέρει, πολύ απλά ακουμπώντας πάνω στην οθόνη αφήνουμε ένα νέο σημείο. Ακουμπώντας πάνω πάλι στο σημείο κάνουμε μετακίνηση, παρατεταμένα το δάχτυλό μας και το μεταφέρουμε εκεί ακριβώς που ξεκινάει ο βράχος, παράδειγμα, αποθήκευση. Άλλο ένα σημείο, πατάμε πάνω, μετακίνηση και πολύ απλά το πηγαίνουμε εκεί που τελειώνει η περιοχή που μας ενδιαφέρει, αποθήκευση. Πλέον έχουμε οριοθετήσει, έχουμε σημαδέψει την περιοχή που μας ενδιαφέρει, ξέρουμε από πού αρχίζει και πού τελειώνει το ναυάγιο, ξέρουμε από πού αρχίζει και πού τελειώνει ο βράχος, η πλάκα που μας ενδιαφέρει. Μπαίνοντας στη λειτουργία του βυθομέτρου και περνώντας ένα τόπο που μας ενδιαφέρει, το βυθόμετρο μας προσφέρει όλες τις σημαντικές λειτουργίες. Δηλαδή, ξέρουμε με την ανάλυση του BDS τι υλικό είναι κάτω ο πυθμένας μας, ξέρουμε τα μεγέθη των ψαριών αφού είναι ενεργοποιημένο το AccuFist, το σύστημα μέτρησης μεγέθους ψαριών, και να δούμε λίγο 2-3 σημαντικές λεπτομέρειες. Είναι ότι από κάτω προς τα πάνω εμφανίζεται η μπάρα με το μενού του βυθομέτρου. Η πρώτη επιλογή είναι για τη λειτουργία της συχνότητας. Δηλαδή έχουμε μονή ή διπλή ή έχουμε το ζουμάρισμα του βυθού. Επίσης μπορούμε να βρούμε τη λειτουργία ResBoost που ενισχύει το σήμα μας και μας δείχνει πολύ καλύτερη απεικόνηση και αν θέλουμε σε 2 επιλογές τυπική ή ενισχυμένη. Ακόμα μπορεί να έχουμε ενεργοποιημένο το AccuFist, το BDS, δηλαδή τη διάκριση του βυθού ή το A-Scope πάνω στην οθόνη μας. Εδώ θα δούμε τα φίλτρα που εξηγήσαμε πριν. Δηλαδή έχουμε βάλει κάποια φίλτρα για τα ψάρια που μας ενδιαφέρουν. Εάν τα ενεργοποιήσουμε, θα έχουμε τις πληροφορίες που ορίσαμε πριν στο αρχικό μενού. Κάτω αριστερά, στο πλαίσιο που μας εμφανίζει, πατάμε πάνω και βλέπουμε τη λειτουργία της ευαισθησίας, δηλαδή χειροκίνητη λειτουργία, αυτόματη λειτουργία ευαισθησίας για το ψάρεμα και αυτόματη λειτουργία ευαισθησίας για το ταξίδι. Οι διαφορές είναι ότι από το εργοστάσιο το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί για να δείχνει με τον καταλληλότερο τρόπο τους στόχους και τον πυθμένα. Αυτό είναι η αυτόματη λειτουργία. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες και πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις, θα το πάμε στη χειροκίνητη και αν ταξιδεύουμε και δεν θέλουμε να έχουμε θόρυβο και παράσταση στο όργανό μας, αλλά θέλουμε να βλέπουμε μόνο το ανάγλυφο του βυθού, θα το πάμε στο αυτόματο για το ταξίδι. Ακριβώς η αμέσως επόμενη επιλογή είναι το επίπεδο της ευαισθησίας. Έχουμε επιλέξει αυτόματο για ψάρεμα και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε στο βυθόμετρό μας τι ένταση θα του δώσουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να είναι μειωμένη ή αυξημένη ένταση. Λίγο πιο κάτω έχουμε την αυτόματη κλίμακα. Αφορά την κλίμακα του βάθους. Στο αυτόματο το μηχάνημα βρίσκει αυτόματα το βυθό και αλλάζει την κλίμακα και στο χειροκίνητο το επιλέγουμε εμείς χειροκίνητα. Η εκπομπή σημαίνει ότι αν θέλουμε το βυθόμετρό μας να εκπέμπει ή όχι. Οπότε μπορούμε να το κλείσουμε ή να το ανοίξουμε. Συνήθως όταν το σκάφος μας είναι έξω από το νερό και θέλουμε να κάνουμε δοκιμές, κλείνουμε την εκπομπή του. Στο θέμα της ευαισθησίας έχουμε να ρυθμίσουμε
τις παρεμβολές. Δηλαδή, αν έχουμε παρεμβολές από ένα άλλο σκάφος ή γενικά αν έχουμε παρεμβολές από μηχανήματα στο σκάφος μας ίδιας συχνότητας, εδώ μπορούμε να πάμε και να βάλουμε διάφορα φίλτρα που θα μας χρησιμεύσουν ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Επιπλέον, έχουμε τη λειτουργία TVG. Με αυτή τη λειτουργία μπορούμε να ρυθμίσουμε την επιστροφή του σήματος στο στόχο από τα βαθιά είτε από τα ρηχά. Δηλαδή, με τη ρύθμιση αυτή καταφέρνουμε ένα ψάρι στα ρηχά να μην φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι είναι και ένα ψάρι στα βαθιά να μην φαίνεται μικρότερο από ό,τι είναι. ResBoost. Η λειτουργία που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πεντακάθαρους στόχους, είτε είναι κολλημένοι στο βυθό, τα ψάρια δηλαδή, είτε είναι κολλημένοι μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας την απλή λειτουργία του βυθομέτρου και με τους απλούς αισθητήρες, τα μάτια δηλαδή, έχουμε πεντακάθαρες αψίδες και πεντακάθαρους στόχους σε οποιοδήποτε βάθος. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας το ResBoost, έχουμε 8 φορές καλύτερη ανάλυση από ό,τι στη συμβατική τεχνολογία. Chirp, 10 φορές καλύτερη ανάλυση από τη συμβατική τεχνολογία βυθομέτρου. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνδέσει τον αισθητήρα TM150 της Airmar που δουλεύει 300 W και το μηχάνημα υποστηρίζει μέχρι και 1000 W Chirp αισθητήρα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσίαση της νέας σειράς GP. GP1871F, GP1971F. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν πολλά βίντεο με αρκετή δράση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.